Χωρίς να προκύψει συμφωνία για επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, έληξε λίγο πριν τα μεσάνυχτα το Euro Working Group. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Βαρβιτσιώτη από τις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι εταίροι συνέστησαν μεν την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, δεν προσδιόρισαν ωστόσο χρονικά το πότε θα γίνει αυτό. Εμπόδιο στη συνεδρίαση φαίνεται να ήταν οι περικοπές στις συντάξεις. Προειδοποίηση για πιθανές νέες αναπροσαρμογές στις συντάξεις απίφθινε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Ανέφερε ότι το ασφαλιστικό σύστημα, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με τα προηγούμενα μνημόνια, παραμένει δαπανηρό και γενναιόδωρο. Στον αέρα βρίσκεται η πληρωμή 150.000 παλαιών και νέων συνταξιούχων, όπως προκύπτει από έγγραφο της διοίκησης του ΕΦΚΑ. Σε αυτό η διοίκηση ομολογεί ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την διεκπαιρέωση όλων των συντάξεων που εκκρεμούν, κάτι που σημαίνει ότι κινδυνεύει να χαθεί το κονδύλι των 869 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει η Τρόικα για τις συντάξεις. Συνάντηση στη Βουλή θα έχουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά μετά από αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κυρίου Μητσοτάκη για συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλάζει το τοπίο στους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, στον εξοδικαστικό συμβιβασμό θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς τις τράπεζες και το δημόσιο, με εξαίρεση τα χρέη που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων. Στο πρόγραμμα θα μπουν οι επιχειρήσεις με χρέη άνω των 20.000 ευρώ. Καταδικαστική απόφαση για εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία στις φυτείες φράουλα στη Μανολάδα εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η απόφαση αφορά 42 άτομα, υπήκοοι Μπαγκλαντές, οι οποίοι προσέφυγαν εναντίον της Ελλάδας μετά την επίθεση που δέχτηκαν από τους εργοδότες τους. Η υπόθεση μας είχε απασχολήσει το 2013. Για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Κωνσταντινούπολη και ιτήθηκε από την Ανατολού Εφές με 77-69. Λίδα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.